Όταν έβγαλε λοιπόν εκείνα τα τέσσερα δισκάκια που λέγαμε προηγουμένως, ήταν και η Άννη Φαντού. Η Άννη Φαντού χάλασε κόσμο όμως. Φανταστείτε ότι ο Νίκος έπαιρνε ποσοστά μία δραχμή στο κάθε δισκάκι. Μία δραχμούλα. Είχε, πάντα νίκιαζε ένα το ίδιο αμάξι, για να έχουμε όλο το ίδιο αμάξι. Ένα Opel κόκκινο. Και πηγαίναμε στα γλέντια, πάντα με το ίδιο αμάξι. Και ήθελε να πάρει αμάξι. Του έλεγα λοιπόν εγώ, να πάρεις το πεζό, να πάρεις το τάδε. Ο Τζαγκαράκης όμως είχε ένα Triumph 1100 και είχαμε έρθει και πήγαμε εδώ σε ένα, σε ένα γενιασμό μιας εκκλησίας εδώ στα Γδόχια, ένα χωριό. Και εκεί έγινε ο χαμός, άμα πούμε. Λοιπόν, και του άρεσε τα μάξι αυτό, γιατί λέει ήταν καλό, χαμηλό, δεν ξέρω τι, του άρεσε. Λέει, όχι, εγώ θα πάρω Triumph. Ωραία. Λέει, άσε να δούμε, γιατί κάθε μέρα πιάνουμε λεφτά. Κάθε 6 μήνες, λέει, πιάνουμε. Αυτό πουλούσε πολλά, πολλά. Και αφού συγκεντρώνει το ποσό, πάει και αγοράζει το Triumph, αλλά το 1300, το μεγαλύτερο από το προηγούμενο που του άρεσε. Λέει το παράγγειλα. Και ρωτάγαμε τώρα, τι είναι χρώμα, είναι αυτό. Δεν έχει άλλο. Κίτρινο θα είναι τα αμάξι. Μα είσαι χαζός, θα πάρεις κίτρινο αμάξι, ταξί είσαι. Στην Αθήνα του λέω τα ταξά έχουν, είναι κίτρινα. Κίτρινο, εγώ με εκτζής. Επήρε λοιπόν το αμάξι, με το που το πήρε το ονόμασε η Άννη Φαντού. Κάνα πάρω την Άννη Φαντού και εγώ θα έρθω να σε πάρω με την Άννη Φαντού, να πάμε για μπάνιο. Πηγαίναμε στο Ηράκλειο απ' έξω εκεί στο Νεότ και κάναμε μπάνιο. Του άρεσε η θάλασσα αυτού, του άρεσε το ψάρι, το γάλα και το φιλέτο. Λοιπόν, τρώγαμε ένα φιλέτο, τρώγαμε ψάρια, ωραία ήθελε τα ψάρια. Και πηγαίναμε με την Άννη Φαντού για μπάνιο καλοκαίρι. Την οποία Άννη Φαντού, μία μέρα λοιπόν, έρχεται, τον περίμενα στο καφενείο εγώ εκεί στις Καμάρες και το πεζοδρόμιο αγγίζει η ρόδα στο πεζοδρόμιο. Και το τάσι εξίστηκε στο πω τι έπαθα, λέει, τι ζημιά είναι αυτή. Δεν φαίνεται, ρε, του λέω, δεν φαίνεται τίποτα αυτό. Δεν... Ω, εγώ θα τα αλλάξω το τάσι, δεν τα αφήνω τσάλο. Πράγματι, πήγε και άλλαξε το τάσι και δεν είχε σοβαρό τίποτα. Αυτή ήταν η Άννη Φαντού και με αυτήν ανέβηκε και στην Αθήνα, την είχε αρκετά χρόνια, μετά πήρε πάλι Triumph το 2000 ένα άλλο, το οποίο αυτό δεν το δώσαμε, δεν το βάπτισε.